Αύριο έχουμε και την υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης. Καλησπέρα, Κυριακό, μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας για ενεργειακά ζητήματα και βεβαίως συνεργασία για τους υδάτινους πόρους. Πόσο σημαντική όμως είναι αυτή η εξέλιξη η αυριανή? Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη, γιατί ανάμεσα σε αυτά που προβλέπει το μνημόνιο είναι αυτό που μόλις ανακοίνωσες, Δημήτρη, δηλαδή ότι μελετάτε το ενδεχόμενο κατασκευής αγωγού που θα συνδέει τα κυπριακά κοιτάσματα με την Κύπρο, με τον σταθμό υγροποίησης. Από εκεί ο αγωγός θα πάει μέσω Κρήτης στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί σε όλη την Ευρώπη. Θα πρόκειται για μια εναλλακτική λύση, όπως μας αποκάλυψε ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας. Μάλιστα, είναι σε προχωρημένο στάδιο και οι μελέτες. Είδαμε και χάρτες αναφορικά από το που θα περάσει ο αγωγός. Όπως σημαντική εξέλιξη θεωρείται και προβλέπεται και στο μνημόνιο επίσης η σύνδεση της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με καλώδιο υψηλής τάσης 2.000 ΜΒ ηλεκτρικό καλώδιο, και όλα αυτά τα προγράμματα είναι κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα είναι από τον ιδιωτικό τομέα, όμως είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα είτε από τράπεζες είτε από οργανισμούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η αυριανή συνάντηση, καθώς το μνημόνιο αυτό θα υπογράψει και ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, και οι υπόλοιποι δύο ομόλογοι του της Κύπρου και της Ελλάδας. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν σε πολύ λίγο τη συνέντευξη που εξασφάλισε την αποκλειστική, Κυριάκο, από τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, τον κύριο Μανιάτη. Υπάρχει άλλο πριν τη δούμε που πρέπει να σημειώσουμε? Κάτι άλλο? Να πούμε ότι ο κύριος Μανιάτης είναι εξαιρετικά αισιόδοξος αναφορικά με τις έρευνες για τους υδραγονάνθρακες που βρίσκονται εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το ρωτήσαμε και για το θέμα της οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΣ και τα προβλήματα που υπάρχουν για την Τουρκία. Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν αύριο στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης. Και θέματα ασφάλειας, λοιπόν. Ακριβώς, της κοινής συνάντησης των τριών υπουργών ενέργειας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση, Δημήτρη, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στην Κύπρο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Κύπρος έχει καταστεί πλέον ενεργειακός κόμβος για τις χώρες της περιοχής. Να σημειώσουμε και το χθεσινό πέρασμα από το νησί του Υφυπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, αρμόδιου για θέματα ενέργειας, ο οποίος είναι και ο διαμεσολαβητής μεταξύ κάποιων προβλημάτων που έχουν προκύψει σε θέματα ενέργειας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.